Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας χαιρετίζει τη σημερινή μας σύσκεψη. Ως εργαζόμενοι γονείς, βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες μετά από τα 2 χρόνια κλειστά σχολεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, συνάδελφοι, αλλά και με τις δύσκολες συνθήκες σήμερα που καθορίζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με εμάς τους γονείς που βλέπουμε ότι ούτε με το σταγονόμετρο δεν έρχονται λεφτά για την παιδεία, αλλά με τις κάνουλες πηγαίνουν τα λεφτά για εξοπλισμούς, για να στηριχτεί η πολεμική μηχανή και με τη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο. Διαπιστώνουμε καθημερινά ότι πρέπει ουσιαστικά να αγωνιζόμαστε για τη μόρφωση και τη ζωή που δικαιούνται τα παιδιά μας, με συλλόγους γονέων και ενώσεις που κρατάνε σταθερά και εδραιώνουν ένα διεκδικητικό κίνημα που θα προτάσει τις ανάγκες της κάθε εποχής και κυρίως δεν θα δέχονται την παραπέρα υποβάθμιση της μόρφωσης των ίδιων των παιδιών και μαθητών. Στα χρόνια της πανδημίας βγάλαμε πολύτιμα συμπεράσματα και με τη δράση μας. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη κινητοποίηση που έγινε σε συνθήκες πανδημίας ήταν από συλλόγους γονέων συντονισμένα στην Αττική, βάζοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα από την κυβέρνηση μέσα στα σχολεία για την ασφάλεια και τη μόρφωση των μαθητών, χωρίς να επομίζονται οι γονείς το οικονομικό βάρος. Συναντηθήκαμε εδώ μαζί με μαζικούς φορείς και τα σωματεία όπως εδώ σήμερα, κόντρα στον νόμο που κάνει τη ζωή μας λάστιχο, καταστρατηγεί το οκτάωρο, τις συλλογικές συμβάσεις το καλοκαίρι, τη συνδικαλιστική δράση μας και την κυριακάτικη αργία ουσιαστικά να φαντάζει όνειρο απατηλό για μας τους γονείς. Αντιπαλέψαμε τα ανεπαρκή μέτρα που ισχύουν ακόμα και σήμερα για τρίτη σχολική χρονιά. Αποτέλεσμα είναι να έχουν συσσωρευτεί σήμερα στους μαθητές παιδιά μας μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά πκενά από 2 χρόνια τηλεκπαίδευσης και παράλληλα σήμερα τα σχολεία να λειτουργούν με δεκάδες καθημερινά κρούσματα. Όσο και αν πανηγυρίζει η κυβέρνηση, εμείς οι γονείς ξέρουμε από πρώτο χέρι και από την τσέπη μας ουσιαστικά ότι με μια μάσκα, ένα παγουρίνο και τα ανοιχτά παράθυρα που καλύπτει το Υπουργείο Παιδείας δεν βγαίνει πανδημία. Γι' αυτό απαιτούμε αραίωση των μαθητών στα τμήματα, προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για να μπορούν να αραιώσουν τα τμήματα, να πάρθουν πίσω όλες οι συγχωνεύσεις που κάλεσε η κυβέρνηση τον μήνα Νοέμβρη. Θέλουμε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, ανοιχτά σχολεία, ζωντανά το απόγευμα, με ανοιχτούς αθλητικούς χώρους, στα σχολεία πολιτιστική, με πολιτιστική και κοινωνική δράση, με χρηματοδότηση όμως των σχολείων να είναι αποκλειστική και μοναδική υποχρέωση του ίδιου του κράτους. Και ειδικά συνάδελφοι σήμερα, στις σημερινές συνθήκες, με τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, πρέπει με ευθύνη της κυβέρνησης να υπάρξει ουσιαστική αύξηση στα χρήματα των σχολικών επιτροπών. Αντιπαλεύουμε και ακυρώνουμε στην πράξη κάθε προσπάθεια αυτονομίας και κατηγοριοποίησης της κάθε σχολικής μονάδας. Αντιπαλεύουμε στην πράξη το σχολείο που ετοιμάζουν, που το ζούμε. Ένα σχολείο που θα λειτουργεί με σπόνσορες και χορηγίες, επειδή διαχρονικά υποχρηματοδοτείται η παιδεία. Δεν θα ανεχτούμε λοιπόν να είμαστε τον 6ο μήνα της φετινής σχολικής χρονιάς και ακόμα να έχουμε κενά από εκπαιδευτικούς, να χάνονται εκατοντάδες διδακτικές ώρες ακόμα και σε πανελλαδικό εξεταζόμενα μαθήματα. Δεν θα ανεχτούμε την Τράπεζα Θεμάτων, ούτε και την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ως εργαλεία που κατηγοριοποιούν ακόμα περισσότερο τα σχολεία και τα παιδιά μας. Δεν θα ανεχτούμε να γινόμαστε μπαλάκι για ένα rapid test, που στο τέλος το πληρώνουμε για άλλη μια φορά εμείς, γιατί δεν έχουν εξασφαλιστεί οι δημόσιες υποδομές σε μαθητές στην κάθε πόλη. Δεν θα ανεχτούμε τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, σε προκάτς, λιώμενα, γιατί δεν υπάρχουν σχολικές αίθουσες. Για όλα αυτά λοιπόν, ως Ομοσπονδία, με τη δράση μας θα καλέσουμε όλους τους εργαζόμενους γονείς να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία της 6 Απρίλη. Και από αυτή τη σκοπιά, όπως και εμείς παλεύουμε καθημερινά για την αύξηση του μισθού μας, για τα εργασιακά μας δικαιώματα, σας καλούμε όλους και εσείς εδώ να γίνει υπόθεση το σύνθημά μας. Όσο το αγαθό της εκπαίδευσης δεν εξασφαλίζεται δημόσια και δωρεάν, καθολικά για όλα τα παιδιά, όλοι εδώ εμείς, μαζί με τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τη μόρφωση που δικαιούνται τα παιδιά μας.